ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, όπως είδαμε, τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα. Ε, ωστόσο, μπορούμε κάποια πράγματα λίγο να τα αποσαφηνήσουμε και να τα εξηγήσουμε. Καταρχήν, ε, η σημερινή παρουσίαση δεν διαφέρει σε τίποτε από τις συζητήσεις που κάνουμε στους αδέλφους, στους ειδικευόμενους, στο γραφείο μας, όταν εξηγούμε ένα περιστατικό. Τα περιστατικά όλα προέρχονται από την κλινική μας, είναι πραγματικά περιστατικά και θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σας, όχι να εξαντλήσω το θέμα της ηλεκτροφυσιολογίας, το οποίο δεν εξαντλείται, σε μία παρουσίαση, αλλά να σας δείξω πώς γνωστές μορφές αριθμιών με καρδιογραφήματα που βλέπουμε στα εξωτερικά ιατρία, στα επίγοντα, στην κλινική μας, πώς ε, φέρονται αυτές οι αριθμίες στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο και πώς η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη βγάζει νόημα στην ερμηνεία των καρδιογραφημάτων. Πρώτος μύθος που θα καταρρύψουμε είναι ότι το μαύρο κουτί δεν είναι μαύρο, είναι πορτοκαλί. Θα ανοίξουμε το μαύρο κουτί της ηλεκτροφυσιολογίας, σήμερα πίσω από τις πόρτες των εργαστηρίων και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα εργαστήρια ηλεκτροφυσιολογίας. Πολύ επιγραμματικά γνωρίζουμε ότι οι μηχανισμοί πρόκληση των αριθμίων είτε είναι διαταραχέ στην παραγωγή ή στην αγωγή του ερεθίσματος και διαφορετικέ μορφέ υπερκυλιακών ταχυκαρδίων έχουν διαφορετικού μηχανισμού πρόκληση. Ε, η πρώτη ταχυκαρδία που θα μας απασχολήσει είναι αυτό που ονομάζουμε AVNRT ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκυλιακό κόμβο, που εκδηλώνεται ως μια ταχυκαρδία στην πλειονότητα των περιπτώσεων με στενά ρυθμικά επάρματα QRS. Τι συμβαίνει, δύο κουβέντες για το πώς ε, Εισάγεται η ταχυκαρδία από επανήσοδο στον κολποκυλιακό κόμβο. Όπω γνωρίζουμε, υπάρχουν δύο οδοί αγωγή του ερεθίσματο μεταξύ φλεβοκόμβου και κολποκυλιακού κόμβου. Η ταχεία και η βραδεία οδό. Αυτό που δείχνει εδώ πέρα το βέλο είναι το fast pathway, η ταχεία οδό και η βραδεία οδό. Υπό φυσιολογικέ συνθήκε, το ερεθίσμα από τον φλεβόκόμβο μεταδίδεται προ τον κολποκυλιακό κόμβο διαμέσου τη ταχεία οδού. Όταν όμω υπάρχει ένα έκτακτο ερεθίσμα, στην περίπτωση Β τότε η ταχεία οδός είναι ανερέθιστη. Επομένως, το ερέθισμα μεταδίδεται διαμέσου της βραδίας οδού. Όταν φτάσει στο σημείο αυτό, η ταχεία οδός έχει ανανύψει, είναι και πάλι ευερέθιστη και το ερέθισμα ε, δημιουργείται ένα κύκλωμα επανεισόδιο, ένα μικρό κύκλωμα επανεισόδιο, ένα κύκλωμα, όπως λέμε στους ασθενείς μας, για να σας το εξηγήσουμε, στο επίπεδο του κολποκυλιακού κόμβου. Επομένως, αυτό πυροδοτεί μια ταχεία ρυθμική ταχυκαρδία στο, ε, στο επίπεδο του κόμβου. Τώρα, πώς φαίνεται αυτό στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο. Να εξηγήσουμε λιγάκι, όπως είπαμε και προηγουμένως, την τοποθέτηση των καθετήρων στην ε, καρδιά. Έχουμε λοιπόν ένα καθετήρα, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας, όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε ένα καθετήρα, ο οποίος βρίσκεται στο άνω ε, τείχωμα του δεξίου κόλπου, έχουμε ένα καθετήρα, ο οποίος βρίσκεται στο δεμάτιο του χ. Και ένα καθετήρα ο οποίος βρίσκεται μέσα στον στεφανίο κόλπο. Ε, βλέποντας αυτό το σχήμα, δεοδός δεν βγαίνει έξω από την καρδιά ο καθετήρα μα. Αυτό θα ήταν λίγο πρόβλημα. Εδώ το δείχνει λίγο να έχει βγει έξω από την, από την καρδιά. Το διατηρούμε, να το διατηρήσουμε μέσα στην καρδιά, μέσα στον στεφανίο κόλπο. Τώρα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του κάθε ε, ε, καθετήρα και του ηλεκτρογράμματο που καταγράφει κάθε καθετήρας. Ο καθετήρα. Τη δεξιάς κοιλία, όπως βλέπουμε εδώ στο διπλανό σχήμα, έχει, εδώ υπάρχει η ταχυκαρδία, καταγράφει μόνο κοιλιακά επάρματα. Λογικό, δεν είναι, γιατί βρίσκεται στη δεξιά κοιλία. Καταγράφει μόνο κοιλιακά επάρματα. Ο καθετήρας του ε, δεξιού κόλπου καταγράφει μόνο κολπικά επάρματα high rate atrium, μόνο κολπικά έπαρματα. Ο καθετήρας στοχής καταγράφει και κολπικό και κοιλιακό έπαρμα, θα αναλύσουμε πού βρίσκεται στο ηλεκτρόγραμμα αυτό το κολπικό και το κοιλιακό έπαρμα. Και ο καθετήρας του στεφανίου κόλπου, ο οποίος διαδράμει μεταξύ αριστερού κόλπου και αριστερής κοιλίας, επίσης καταγράφει ε, κολπικό και κοιλιακό έπαρμα. Η πρώτη απορία που είχα σαν δικαιωμένο πολλά χρόνια πριν είναι πού είναι η ταχυκαρδία. Εγώ τα βλέπω τα επάρματα αυτά να μην είναι και τόσο γρήγορα. Ε, αυτό φυσικά η ερμηνεία του είναι ότι αυτό δεν είναι καρδιογράφημα. Έχει, είναι ένα ηλεκτρόγραμμα που έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα το, το καταγραφικό χαρτί, που δεν είναι χαρτί πλέον. Επομένω, ε, όπω βλέπουμε, η απόσταση μεταξύ δύο ε, παρμάτων εδώ είναι 436 μιλισεκόντ, είναι ε, περίπου 150-140 ε, παλμοί ένα λεπτό. Επομένω, αυτό δεν αντιστοιχεί στο καρδιογράφημα, έχει να κάνει με την ταχύτητα τη καταγραφή. Εδώ έχουμε λοιπόν μία ταχυκαρδία. Ας περιηγηθούμε λοιπόν στο ηλεκτρόγραμμα. Εδώ έχουμε δύο δρόμους να ακολουθήσουμε. Ή θα το δούμε, θα πούμε δεν καταλαβαίνω τίποτα, πάμε για καφέ. Ή θα το δούμε ε, αναλυτικά, σιγά σιγά και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι δείχνει το κάθε, ε, η κάθε καταγραφή. Έχουμε λοιπόν το, ε, τις επαγωγές του καρδιογραφήματος, 1, V, 1 V1 και V6. Έχουμε την καταγραφή, όπως είπαμε, από, το, ε, από τον άνω δεξιό κόλπο, high rate αιτρίουμε εδώ πέρα. Έχουμε από το δεμάτιο του Χ, distal και proximal. Distal είναι το από δίπολο, proximal είναι το εγγύς δίπολο στον καθετήρα του χείς. Και έχουμε και 10 ε, καταγραφές, ε, από, συγγνώμη, ε, 5 καταγραφές από τον καθετήρα του Στεφανίου Κόλπου, που έχει ε, 10 πόλου, δύο, ανα, ανα σχηματίζουν ένα δίπολο και μας δίνουν ε, 5 συνολικά καταγραφές. Τι σημαίνουν ε, αυτά τα νούμερα. Το 1-2 είναι το αποδίπολο του καθετήρα του Στεφανίου Κόλπου, δηλαδή βλέπει προς, την, ε, προς το πλάγιο τείχομα του αριστερού κόλπου και τη αριστερή κοιλία. Το 9-10 είναι το εγγύη δίπολο, βλέπει προ το στόμιο του Στεφανίου Κόλπου, προ το δεξιό κόλπο. Και οι τα, ενδιάμεσε τα, 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 τα καταγραφέ. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, έχει εισαχθεί μια ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκυλιακό κόμβο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, όπω είπαμε, ότι είναι ένα κύκλωμα επανεισόδου στο επίπεδο αυτό. Άρα, τι συμβαίνει. Άρα, το ερέθισμα ε, διακινείται γρήγορα, ταξιδεύει σε ένα μικρό κύκλωμα επανεισόδου στο σημείο αυτό και οι κόλποι με τι κοιλίε διεγείρονται σχεδόν ταυτόχρονα. Άρα, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το κυλιακό έπαρμα είναι ταυτόχρονο με το Κολπικό έπαρμα, σχεδόν ταυτόχρονο. Αυτ, αυτό βεβαίω δεν είναι η μοναδική εξήγηση ε, το να έχουμε AVNRT. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε, θέλω να σα πω μια αρχή τη ηλεκτροφυσιολογία ότι οι κανόνε έχουν εξαιρέσει και οι εξαιρέσει των, των κανόνων έχουν και αυτέ τι εξαιρέσει του. Επομένω, υπάρχουν ειδικοί χειρισμοί και για να αποδείξουμε ότι μια τέτοια ταχυκαρδία θα είναι AVRT, υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν ε, αντίθετε απόψει. Ωστόσο, στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν βλέπουμε μια τέτοια ταχυκαρδία, η αιτία είναι AVNRT. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κοιλιακή με την κολπική διέγερση είναι ταυτόχρονε. Βλέπουμε στον καθετήρα του Χ έχουμε το έπαρμα του Χ και κολπι... και κολπικό έπαρμα σχεδόν μαζί. Και στον καθετήρα του Στεφανίου Κόλπου, επίση το κολπικό με το κοιλιακό έπαρμα είναι σχεδόν συγχωνευμένα. Δέκα δευτερόλεπτα παύση αυτό. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη ταχυκαρδία. Αυτό που ονομάζουμε Atrium Venture... Δηλαδή, δηλαδή Αντώνη, συγγνώμη που αρκαλώ. διακόπτω, αλλά επειδή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, εάν έχουμε μια ταχυκαρδία που στο εργαστήριο τα βλέπουμε όλα στην ίδια ευθεία, θα έλεγε ότι είναι ευειεναρτή... Ναι, θα έλεγα στην στη τριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι VNRT. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσει όπου δεν είναι VNRT και υπάρχουν ειδικοί χειρισμοί. Θα μα πει ο κ. Σταυρόπουλο μετά. Ωραία. Πώς... Το συνηθισμένο πάντω είναι, είναι, ότι VNRT. αυτή η ταχυκαρδία τα πώς... είναι VNRT. Ε... Είναι... είναι... Αυτό είναι το πράγμα του χείς. Αυτό είναι το Χ. Είναι πολύ καλή καταγραφή του Χ. Πάντως, εδώ βλέπετε για ποιον λόγο σε μία EVNRT δεν βλέπουμε το κύμα P. μπορεί λίγο να το εξηγήσει Αντώνη, γιατί ναι. είναι... Βλέπουμε, α πούμε, το, στο καρδιογράφημα επιφανείας, βλέπουμε τα QRS... Πού είναι τα κύματα Π, δεν φαίνονται. Ο λόγο είναι ότι η κολπική διέγερση πρακτικά είναι συγχωνευμένη με την κυλιακή διέγερση, Άρα τα κύματα Π είναι συγχωνευμένα μέσα στο QRS. Αυτό είναι ο λόγο που στο καρδιογράφημα επιφανεια δεν ε, βλέπουμε τα κύματα Π. Στο πάνω τμήμα τη εικόνα είναι το καρδιογράφημα επιφανεια. Απλώ τρέχει με άλλη ταχύτητα. Εντάξει. Και το γεγονό ότι έχει και άλλη ταχύτητα είναι και ο λόγο που βλέπουμε τα το σύμβλημα QRS να φαίνεται στα μάτια μα πιο διευρυσμένο. Είναι στενό QRS, απλώ επειδή έχουμε μεγάλη ταχύτητα καταγραφή, φαίνεται πιο διευρυσμένο. AVRT, Atrioventricular Reentrant Tachycardia ή αμοιβαία κολποκυλιακή ταχυκαρδία ε, επανεισόδου. Ποιο είναι ο παθοφυσιολογικό μηχανισμό, Εδώ έχουμε ένα παραπληρωματικό δεμάτιο. Όπω βλέπουμε εδώ πέρα στο σχήμα, υπάρχει ένα δεμάτιο στο πλάγιο τείχομα τη αριστερή κοιλία. Πώ δημιουργείται το κύκλωμα τη ταχυκαρδία. Το ερέθισμα κατέρχεται διαμέσου του φυσιολογικού ερθισματογού συστήματο και ανεβαίνει πίσω στου κόλπου διαμέσου του παραπληματικού δεματίου, το οποίο άγει ανάδρομα, άγει από κάτω προ τα πάνω. Και δημιουργείται ένα μακροκύκλωμα κύκλωμα, όπω λέμε, πανισόδου. Φαίνεται και εδώ στο σχήμα. Μέσω του κολποκυλιακού κόμβου, δεματίου του, του, Χ, από το αριστερό σκέλο, πηγαίνει ανάδρομα διαμέσου του ε, παραπληματικού δεματίου και δημιουργείται το, ε, το κύκλωμα αυτό επανισόδου. Τώρα, πώ φαίνεται αυτό στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο. Στο καρδιογράφημα επιφανεία είναι λίγο δύσκολο να βρούμε διαφορέ από το προηγούμενο καρδιογράφημα. σω με μια πιο προσεκτική θεώρηση να δούμε λίγο για τα κύματα Π. Ε, τι φαίνεται στην περίπτωση αυτή και ποιε είναι οι διαφορέ με το προηγούμενο. Εδώ έχουμε την κοιλιακή διέγερση. Όπω βλέπουμε, η κολπική διέγερση δεν είναι σύγχρονη, καθυστερεί. Αυτό έχει ένα νόημα και ερμηνεύεται, διότι το ερέθισμα χρειάζεται κάποιο χρόνο να μεταφερθεί από την Διαμέσου του παραπληρωματικού δηματίου προ του κόλπου. Επομένω υπάρχει μια καθυστέρηση. Επίση, όπω βλέπουμε στο καθετήρα του Στεφανίου Κόλπου, το κοιλιακό και το κολπικό έπαρμα δεν είναι συγχωνευμένα πλέον. Και βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι το πρώτο κολπικό έπαρμα καταγράφεται στα αποδίπολα του καθετήρα του Στεφανίου Κόλπου. Όπω είπαμε και πριν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άρα αυτό είναι το κολπικό έπαρμα. Στον καθαρό Στεφανίου κόλπου, τι βλέπουμε εδώ, Βλέπουμε ότι το πρώτο κολπικό έπαρμα είναι εδώ, σε αυτή την περιοχή. Πώ είναι δυνατόν να συμβαίνει στη ταχυκαρδία αυτό το πράγμα, αν δεν υπάρχει ένα παραπληρωματικό δεμάτιο στο ε, πλάγιο τοίχο τη αριστερή κοιλία, το οποίο να άγει ανάδρομα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Επομένω, αυτό το ηλεκτρόγραμμα είναι χαρακτηριστικό μια ε, ταχυκαρδία ε, μέσω ενό ε, παραπληρωματικού δεματίου που άγει ανάδρομα. Επίσης... Αντώνη, θα μπορούσε να μας δείξει το καρδιογράφημα επιφανείας που αναμένουμε το κύμα Π. Ναι. Εδώ, το οποίο όπως βλέπετε, αν, είμαστε, αν έχουμε ψηλό δίκτυο υποψίας, μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε ένα bump, ένα μικρό έπαρμα, ε, θα μπορούσε να, να, να μας διαφύγει κιόλας. Ε, εδώ αναμένουμε το κύμα Π, περίπου θα συμπίπτει με την κολπική διέγερση στο, στον καθήρα του δεξιού κόλπου. Επίση, άλλε παρατηρήσει είναι ότι και στον καθετήρα του Χ, εδώ έχουμε την κυλιακή διέγερση, εδώ έχουμε την κολπική διέγερση, δεν είναι συγχωνευμένε, υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση. Ε, και αυτό επίση είναι, είναι, λογικό στην περίπτωση αυτή. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε ένα παραπληρωματικό δεμάτιο, το οποίο άγει ορθόδρομα, άγει από πάνω προς τα κάτω, από τους κόλπους προς τις κοιλίες. Για να προσέξουμε λιγάκι. Έχουμε και, και πάλι το καρδιογράφημα επιφανεια. Εδώ βλέπουμε ένα QRS, το οποίο εμφανίζει αυτό που ονομάζουμε κύμα δέλτα, εμφανίζει προδιέγερση. Ε, εδώ τι κάνουμε, εδώ βηματοδοτούμε από τον καθετήρα του άνω δεξιού κόλπου. Αυτό είναι ένα βηματοδοτικό έπαρμα. Και βηματοδοτώντα σε μήκο κύκλου, όπω βλέπουμε εδώ, 470-460 ε, μιλισεκόντ, βλέπουμε ότι επιτυγχάνουμε προδιέγερση, επιτυγχάνουμε αγωγή του ερεθίσματο από τους κόλπους, του κόλπου του διαμέσου του παραπληρωματικού δεματίου. Αυτό πώ το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε από τη μορφολογία του QRS, Επίση, το καταλαβαίνουμε στον καθήρα του Στεφανίου Κόλπου, ε, από το πιο, ε, πιο δίπολο δείχνει το βραχύτερο διάστημα AV. Αν προσέξουμε στην περίπτωση αυτή, και πάλι το ε, δίπολο με το βραχύτερο διάστημα AV είναι στο, ε, στο άπο τμήμα του, Στεφανίου, του καθήρα του Στεφανίου Κόλπου. Εδώ είναι η κολπική διέγερση, εδώ είναι η κοιλιακή διέγερση. Βλέπουμε λοιπόν ότι AV, είναι βραχύτερο του AV στα από δίπολα, του καθένα στεφανίου κόλπου. Αυτό θα ήταν συμβατό με ένα δεμάτιο αριστερό επίση εδώ πέρα. Έτσι, όπως σας δείχνω στο βέλος. Τι σημαίνει βραχύτερο AV. AV σημαίνει ότι το, οι, οι, οι πιο γρήγορα εκεί όπου καταγράφεται το βραχύτερο AV. Mm. Τώρα τι συμβαίνει όμως. Βλέπετε καμιά αλλαγή εδώ. Αυτό είναι ίδιο με αυτό. Ποιο είναι στενότερο. Αυτό είναι στενότερο. Άρα το QRS στενεύει. Άρα η προδιέγερση χάνεται. Πότε χάνεται η προδιέγερση. Η προδιέγερση χάνεται καθώς βηματοδοτούμε πιο γρήγορα όταν φτάνουμε σε ε, βραχύτερα μήκη κύκλου στα 460 μιλισεκόν στην προκειμένη περίπτωση. Τι άλλο παρατηρούμε. Ότι το διάστημα AV επιμικίνεται. Αν μετρήσουμε από εδώ εδώ. Αυτό είναι βραχύτερο από ό,τι είναι από εδώ εδώ. Πρακτικά πώς ερμηνεύεται αυτό. Το παραπληρωματικό δεμάτιο καθίσταται πλέον ανερέθιστο, μπλοκάρει όπως λέμε στην ιατρική αργό και το ερέθισμα αντί να άγεται από τον κόλπο προς την κοιλία διαμέσου του παραπληρωματικού δεματίου, άγεται πλέον το φυσιολογικό ερεθισματαγωγό σύστημα. Συγγνώμη. Από το φυσιολογικό ερεθισματαγωγό σύστημα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ε, χάνεται η προδιέγερση και να παρατείνεται το διάστημα ε, AV, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Παρατηρήσεις, Προεδρείο. Δείξα μας λίγο πώς αυξάνει το AV στην περιοχή όπου θεωρήσαμε ότι είναι η πιο ταχεία αγωγή στο Στεφανείο Κόλπο. Σωστά. Εδώ λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι η πιο ταχύ αγωγή, AV, που είναι βραχή. Διότι είναι αγωγή... το V, δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά υπάρχει το κατά της χωρίς. Λοιπόν, Και πώς γίνεται όταν χάνεται η προδιέγερση. προδιέγερση. Λοιπόν, AV. Γιατί... Διότι ο καθετήρας, το CS1-2, ο 1 είναι εδώ πέρα. Για να λάβει σήμα ο καθετήρας αυτός διαμέσου του φυσιολογικού ερεθισματογωγού στήματο, το ερεθισμα πρέπει να πάει από τον κόλπο, στο δεμάτιο του Χ, στα σκέλη και να φτάσει εδώ. Αυτό θέλει περισσότερο χρονικό διάστημα. Αν υπάρχει ένα παραπληρωματικό δεμάτιο αριστερό, το ερεθισμα πάει έτσι. Αυτό ερμηνεύει για ποιο λόγο, το AV εδώ είναι βραχή, επί παρουσίας παραπληματικού δηματίου και όταν δεν υπάρχει αγωγή διαμέσου του παραπληματικού δηματίου, το διάστημα AV επιμηκύνεται. Και γιατί χρειάζεται να επιματοδοτήσουμε για να αποκαλύψουμε την προδιαγύρση. Γιατί όπως μας είπε η κυρία Κυριάκου προηγουμένως, υπάρχει μια συγκεκριμένη ανερέστη περίοδος και όταν βηματοδοτώντας πιο γρήγορα ε, συλλαμβάνουμε το παραπληρωματικό δεμάτιο σε ανερέστη περίοδο και επομένως η αγωγή του ερεθήματος δεν γίνεται διαμέσου του παραπληματικού δεματίου και γίνεται διαμέσου του κορπουκυλιακού κόμβου. Βεβαίω και εδώ υπάρχουν και διαφορετικά σενάρια. Υπάρχουν δεμάτια που άγουν πιο γρήγορα, υπάρχουν δεμάτια που άγουν γρηγορότερα από ό,τι άγει ο κορπουκυλιακό κόμβο. Η ανεδέστη περίοδο του κόμβου προσεγγίζεται πιο πρώτα και μετά ή για του δεματίου. Αυτό είναι μια, ας πούμε, ένα σενάριο, μια τυπική περίπτωση όπου το παραπληματικό δεμάτιο καθίσταται ανενεργό κατά τη διάρκεια ενό ματοδοτικού χειρισμού στο εργαστήριο τροφιολογία. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε βηματοδότηση από τον καθετήρα τη δεξιά κοιλία. το, το σπάκι εδώ πέρα. Άρα βηματοδοτούμε από εδώ. Ναι. Και τι παρατηρούμε. Φυσιολογικά, αν βηματοδοτήσουμε τη δεξιά κοιλία, πού αναμένουμε την πρώτη κολπική διέγερση. Το ερέθισμα, ανάδρομα, διαμέσου του δεξιού σκέλους, θα φτάσει στο κολποκυλιακό κόμβο και θα διεγείρει την περιοχή που βρίσκεται το καθήρα Χ. Επομένω, η πρώτη κολπική διέγερση επιφυσιολογικών συνθήκων είναι στον καθετήρα του Χ. Είναι το πρώτο κολπικό έπαρμα εδώ ουσιαστικά είναι συγχωνευμένο με το κοιλιακό. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε συγκεντρική ανάδρομη αγωγή. Βηματοδοτώντας λίγο πιο γρήγορα, τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε μια αλλαγή στη μορφολογία της ανάδρομης αγωγής. Τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το πλησιέστερο, το εγκύτερο, το πιο πρώιμο κολπικό έπαρμα πλέον εμφανίζεται στην περιοχή του καθετήρα 1-2, του διπόλου 1-2 του καθετήρα του κόλπου. Εδώ, Πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό το πράγμα αν δεν υπάρχει ένα παραπληρωματικό δεμάτιο στο πλάγιο του τείχομα της αριστερής κοιλίας, το οποίο είναι ανάδρομα. Είναι η μοναδική εξήγηση για αυτό το πράγμα. Αλλιώς θα έπρεπε το πρώτο κολπικό ερέθισμα να καταγράφεται στην περιοχή του καθήρα του Χίση. Επομένω, έχουμε αυτό που ονομάζουμε μια αλλαγή στην ανάδρομη αγωγή από συγκεντρική σε έκεντρη. Αυτή είναι η συγκεντρική ανάδρομη αγωγή, Δυνατοντώντας πιο γρήγορα τη δεξιά κοιλία, έχουμε μία αλλαγή, διότι το φυσιολογικό ερεθισματογωγό σύστημα καθίσταται πλέον ε, ανερέθιστο και το ερέθισμα άγεται ανάδρομα διαμέσου του ε, παραπληρωματικού δηματίου, και, το οποίο είναι στην περιοχή αυτή, και διαγύρει πρώτα, καταγράφεται το, η πρώτη κολπική διέγερση στο αποδίπολο ε, του καθήρα του εφανείου κόλπου. Ας δούμε κάτι άλλο τώρα. Κολπικός τεργισμός. Έχουμε δει... Πολλά περιστατικά. Αυτό είναι ένα καρδιογράφημα, αυτό που ονομάζουμε τυπικός αντιορολογιακός κολπικός στερηγισμός τα περιονοτά κύματα Π ε, με προεξάρχουσα αρνητική ε, πολικότητα στις επαγωγές του κάτω του Το Ο, ο κολπικός στερηγισμός είναι ένα μακροκύκλωμα επανεισόδου γύρω από τον... Ε, τριγλοχινικό δακτύλο, από το τριγλοχινικό ιστιμό, εν προκειμένου, όπω δείχνει το σχήμα εδώ. Τώρα, πώ το μελετάμε στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογία. Εδώ έχουμε λίγο διαφορετικό σενάριο. Έχουμε έναν επιπλέον καθετήρα, ο οποίο είναι ένα οικοσαπολικό καθετήρα, που σα δείχνω εδώ, ο οποίο ε, τοποθετείται κατά μήκο του πλαγίου τυχώματο του ε, δεξίου κόλπου. Και είναι αυτέ οι καταγραφέ. 1-2 έω 19-20. 1-2 είναι το, το άκρο του καθετήρα, 19-20, είναι ε, το εγκίστημα του καθετήρα. Τι βλέπουμε λοιπόν ε, στην ε, περίπτωση αυτή. Βλέπουμε ότι, καταρχήν, ποια είναι περισσότερα, είναι τα κολπικά ή τα κοιλιακά πάρματα. Τα κολπικά, διότι καταγράφεται κολπική διέγερση 1, 2, 3, 4, βλέπετε κοιλιακή διέγερση, το επάρμα QRS ή το το έπαρμα Β στον καθετήρα που βρίσκεται στη δεξιά κοιλία είναι πολύ λιγότερα από τα κολπικά. Άρα αυτό τι σημαίνει, σημαίνει αυτό που ονομάζουμε ε, μεταβαλλόμενο μπλοκ, μεταβαλόμενος κολπικιλιακός αποκλεισμό. Έχουμε περισσότερα κολπικά ε, πάρματα από ό,τι κοιλιακά. Αυτό που αναμένουμε που συμβαίνει στον πτερυγισμό και στην κολπική μαρμαρίγη. Πέρα από αυτό, ας μελετήσουμε την ακολουθία διέγερσης στον δεξιό κόλπο. Την ακολουθία διέγερση τη μελετούμε στον καθετήρα των οικοσαπολικών αυτών, όπω είπαμε. Ποιο είναι το πρώτο, το πιο πρώιμο ερέθισμα, κολπικό ερέθισμα στον καθετήρα αυτό, όπω βλέπουμε, είναι 19-20, μετά 17-18 και πηγαίνει σταδιακά προς το 3-4. Στο 1-2 δεν έχουμε καταγραφεί εδώ πέρα. Προφανώ δεν φάπτεται στο τείχομα. Άρα τι σημαίνει, σημαίνει ότι το κύκλωμα κινείται έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό. Διότι πρώτα καταγράφεται στον καθήρα 19-20 και μετά... Που βρίσκεται στο μεσοκολπικό, έτσι δεν είναι, ενώ το ΑΠΟ βρίσκεται στον νησμό. Στο, ναι, στον νησμό, στο πλάγιο του τα ενδιάμεσα και στον νησμό. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε έναν τυπικό κολπικό πτερηγισμό που όπως ονομάζουμε, counterclockwise, με αντιορολογιακή φορά. Αυτός είναι ο τυπικός κολπικός πτερυγισμός. Και τι γίνεται στην πορεία. Αυτή είναι μια καταγραφή κατά τη διάρκεια της κατάλυσης του, του Βλέπουμε ότι τερματίζεται ο κολπικός τεριγυσμός και αποκαθίσταται ένας ρυθμός όπου η σχέση AV είναι ένα προς ένα, κολπική διέγερση, κοιλιακή διέγερση. Το πρώτο κολπικό έπραμα είναι στο σημείο 7-8, περίπου... αν πάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 εδώ πέρα. Δηλαδή, φλεβοκομικός ρυθμός, διότι ο είναι στην περιοχή αυτή. Αντώνη, δύο λεπτά. Και αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία διαφάνεια, η πρώτη τελευταία μάλλον. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε έναν ασθενή ο οποίο έχει μία ταχυκαρδία. Και τι παρατηρούμε. Εδώ έχουμε τον καθετήρα τη δεξιά κοιλία. Βλέπουμε κοιλιακά επάρματα. Βλέπουμε κολπικά επάρματα. Όχι. Θα αναμέναμε όχι, γιατί είναι στη δεξιά κοιλία ο καθετήρα. Στον καθετήρα του στεφανία κόλπου. Βλέπουμε κοιλιακά επάρματα. Ναι, βλέπουμε. Ορίστε. Βλέπουμε εδώ, 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 εδώ. Βλέπουμε κολπικά επάρματα. Βλέπουμε. Πού. Αυτό εδώ. Το οξύ έχουμε και αυτό εδώ. Άρα τι έχουμε, Έχουμε περισσότερα κοιλιακά επάρματα από ότι έχουμε κολπικά επάρματα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε μια υπερκυλιακή ταχυκαρδία, Όχι. Μπορεί να συμβαίνει σε μια κοιλιακή ταχυκαρδία. Επομένω, αυτό μα δείχνει ότι έχουμε μια κοιλιακή ταχυκαρδία. Θα κλείσω λέγοντα ότι όλοι μα οδηγούμε αυτοκίνητα. Δεν έχουμε όλοι μας μηχανικές γνώσεις για το τι υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο. Και δεν χρειάζεται να έχουμε. Αν γνωρίζουμε λίγο παραπάνω, ίσως είμαστε καλύτεροι οδηγοί. Ίσως συμπεριφερόμαστε καλύτερα στο αυτοκίνητό μας. Ε, οι ηλεκτροφυσιολόγοι λέγεται ότι ξέρουν καλά να αρμηνεύουν το καρδιογράφημα γιατί έχουν δει μέσα από το καρδιογράφημα, κάτω από το καρδιογράφημα. Έχουν δει τα συστατικά στοιχεία του καρδιογραφήματο. Ε, η ηλεκτροφυσιολογία χρειάζεται πέραν όλων των άλλων υπομονή και λογική. Πράγμα το οποίο πολλές φορές δεν είναι και πολύ απλό να βρεθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντωνιάδη. Πραγματικά δεν φανταζόμαι ότι είναι τόσο εύκολη η ηλεκτροφυσιολογία όσο μας την περιέγραψες. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ε, από το Κροατήριο. Πραγματικά θα χαρούμε να απαντήσουμε. Θα δείξει ότι έγιναν και πιο κατανοητά αυτά τα οποία ελέγχθησαν. <χω> Ας προχωρήσουμε και στο τελευταίο θέμα, ίσως...